Να είμαστε στι επάλξει. Το όνομα του Γιώργη Ότο είναι αυτό που μα απασχολεί τι τελευταίε ημέρε. Καθώ ο Ισπανό ποδοσφαιριστή βρίσκεται ως στόχος στο στόχο του ΠΑΟΚ. Είναι, αν μπορούμε να το πούμε, εκλεκτό, είναι ο νούμερο ένα στόχο για να ενισχύσει ο ΠΑΟΚ το δεξιά τη άμυνα του. Ένα Ισπανό ποδοσφαιριστή στα 29 του που βρίσκεται στη Γούλφ και ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα τη εξόδου. Για εξαγωνιστικού λόγου έχει βρεθεί στο περιθώριο και θέλει να αλλάξει πράγματα στην καριέρα του. Και ο Πάουκ έχει αποφασίσει να του προτείνει ένα συμβόλαιο, εφόσον μην είναι ελεύθερο από τη Γούλφ, προκειμένου να τον κάνει δικό του και να του προσθέσει στο δεξιάκο τη άμυνα. Πάμε να απαντήσουμε όλε τι ερωτήσει που έχουν τεθεί για αυτόν. Κατά πρώτον, γιατί ο Πάουκ πηγαίνει να πάρει έναν ποδοσφαιριστή που έχει κάνει κυρίω καριέρα στο αριστερό και ο ενώ ψάχνει δεξιμπάκ. Τι ακριβώ συνέβη με του τραυματισμού του που τον άφησαν σχεδόν δύο σεζόν εκτό αγωνιστική δράση τραυματισμός στο τραυματισμό στο ίδιο γόνατο. Τι ακριβώ συνέβη στο επεισόδιο που είχε πριν από λίγους, λίγο καιρό, πριν από περίπου 1,5 μήνα, όταν και μάλωσε στην προπόνηση και βρέθηκε εκτό γκουλ. Και τι ανταγωνισμό έχει ο Πάοκ με βάση τα ρεπορτάζ που υπάρχουν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τι πάμε να κάνουμε τώρα, πάμε να τα βάλουμε όλα σε μια σειρά. Τον βλέπετε τον κύριο Γιώργη Ότο, Γιόνι Κάστρο, Γιόνι τέλο πάντων, για να το κλείσουμε, γιατί στην αρχή τον λέγαμε Τζόνι Ότο, όχι Τζόναθαν Ότο, όχι Τζόναθαν Κάστρο. Βέβαια κάποιο είπε, σοφώ είχε πει, θα έρθει το παιδί, θα υπογράψει και μετά θα μα πει πώ θέλει να τον λέμε και θα λυθεί η απορία μα. Λοιπόν, <σκυρίζει> από πάνω μου τον έχω βάλει, εδώ είναι και το, από την άλλη πλευρά είναι και το, και το όνομά του και πάμε να δούμε λίγο τι κάρτε που έχω ετοιμάσει για να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε και σε Γιώνι Ότο. Λοιπόν ε, Τα κατάφερα να αρχίσω Ανάποδα Οκ. Okay. Λοιπόν Θερμικός χάρτης Αυτός είναι ο θερμικός χάρτης των δύο τελευταίων σεζόν Εδώ έρχεται η πρώτη απάντηση mm -hmm. Το γιατί ο Πάουκ θέλει έναν παίκτη Που έχει κάνει κυρίως καριέρα στα αριστερά Να τον βάλει δεξιά Τη σεζόν 2021-2022 και τη σεζόν 2022-2023 τα παιχνίδια που έχει κάνει ο Γιόνιότο είναι μετρημένα. Όμω αυτά η πλειοψηφία τους ήταν στο δεξί άκρο της άμυνας, ως δεξί μπακ. Και βλέπετε το θερμικό του χάρτη, βλέπετε το στυλ παιχνιδιού του, τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε δεξιά, είναι ότι ακριβώς έκανε αριστερά όταν έπαιζε ως βασικός αριστερά, είτε ως μπακ σε τετράδα, είτε ως ε, μέσος, όταν η Γουλς υπήρχε ένα διάστημα που έπαιζε με τρει παίκτε και έπαιζε στα αριστερά. Αν μπορώ να το πέσει όπω παίζει ο Ζύφκοβιτ στην θέση που είχε ο Ζύφκοβιτ στην Εθνική Σερβία. Όταν η Εθνική Σερβία παίζει αυτό το 3-5-2-3-4-3, τέλο πάντων, και ο Ζύφκοβιτ παίρνει όλη τη δεξιά πλευρά. Ο Γιώνη είχε όλη την αριστερή πλευρά στην, στην Wools. Αν, αν μπορούμε να διαβάσουμε λίγο το θεμικό του χάρτη τον βλέπετε ότι δεν έχει το στοιχείο που έβαλε ο Μπάμπα φέτο στο παιχνίδι του. Αν δούμε θερμικού χάρτη του Μπάμπα θα δούμε αρκετή παρουσία και την έχουμε καταλάβει βέβαια από τον, βλέπουμε στο κήπεδο από την αριστερή του πλευρά και μέσα στην περιοχή. Εδώ ο Γιώργη και στι δύο, δύο, σεζόν, στη μία σεζόν μένει αρκετά πίσω προ την μεγάλη περιοχή, δεν πατάει τόσο πολύ, αλλά στην σεζόν 21-22. Τον βλέπουμε ότι έφτανε και παράλληλα με τη μεγάλη περιοχή και προφανώς η Σέντρα διέκανε την, την Πάσα και έχει ένα σημείο στο οποίο λίγο ε, έκανε τη σύγκληση προς τα αριστερά προς την ε, μεγάλη περιοχή πάμε σε πολύ τεχνικά θέματα το πως έχει στο μυαλό του να τον καταλαβεί ο ραζόν, ξέρεις, που εφόσον συνεργαστούν και όλα αυτά τι πλάνο θα του δώσει και αυτό το λέω γιατί ο Μπάμπα είναι ένας ποδοσταιστής ο οποίος όταν τον είχα παρουσιάσει είχαμε δείξει τις αδυναμίες του προερχόταν όπως και ο, ο Γιώνι Ούτω έτσι και ο Μπάμπα προερχόταν από σεζόνους τι οποίε είχε ταλαιπωρηθεί από τραυματισμού. Βέβαια, ο Γιόν είχε συγκεκριμένο πρόβλημα στο ίδιο γόνατο, δύο φορές μέσα σε μεγάλο σύντομο χρονικό διάστημα που τον άφησε πολύ πίσω και όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι ότι με τον Μπάμπα, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω ότι του ανέστησε την καριέρα ο Πάουκ, αλλά είναι σίγουρο πω του την έβαλε σε ράγες και του έδωσε έναν τρόπο να κάνει το παιχνίδι με τον τρόπο που μπορεί. Ο Μπαμπα είναι ένα παίκτη ο οποίο δεν έχει και την καλύτερη δυνατή σέντρα και ο Πάουκ με τον τρόπο παιχνιδιού του και με του παίκτε που έχει δίπλα του, μπροστά του μάλλον, τον Κωνσταντέλια και τον Τάισον, ε, καταφέρνει να αξιοποιήσει την ταχύτητά του, την μπούκα του και τον τρόπο με τον οποίο συγκλίνει από τα αριστερά μέσα στη μεγάλη περιοχή και εκεί έχει την δυνατότητα να διαλέξει το που θα δώσει την πάσα. Από τη στιγμή που ο Πάουκ έχει καταφέρει φέτο να έχει ένα αγωνιστικό μοντέλο τέτοιο που τι περισσότερε φορές όταν η μπάλα έχει τη περιοχή για την τελική προσπάθεια, υπάρχουν πολλέ επιλογέ για τον παίκτη που θα κάνει την πάσα. Ένα ποτηράκι νερό, να συνεχίσουμε. Λοιπόν, εδώ ερχόμαστε στους δύο τραυματισμούς του. Όπως βλέπετε, ήρθαν σε σύντομο χρονικό διάστημα και τον άφησαν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Δηλαδή, ο ένας τραυματισμό τον άφησε για ε, σχεδόν το μήνες. Μήνες, ναι, μεγάλο διάστημα και συνέχεια ήρθε ένα ακόμα ε, μεγαλύτερο. Βλέπετε εδώ, από 7 Αυγούστου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου. 7 Αυγούστου 2020, 3 Φεβρουαρίου 2021. Αν θυμόσαστε, που δεν θα το θυμάστε ο πρώτος αρματισμός του Γιώνη ήρθε στο παιχνίδι ανάμεσα στον, στον Ολυμπιακό και τη Γουλς. Παιχνίδια που έγιναν τον Αύγουστο 2020 λόγω της, της καραντίνας που είχε αρθεί και του γεγονότος ότι η σεζόν τρέναρε και ευρωπαϊκά τελείωσε ε, τότε προς τον, τον Αύγουστο σε εκείνο, σε εκείνο το παιχνίδι στο 17ο λεπτό ο Γιώνη είχε τραυματιστεί. Είχε υποστεί ρήξη χιαστού στο δεξί του γόνατο και επέστρεψε στις 3 Φεβρουαρίου 2021. Δύο μήνες μετά, στις 5 Απριλίου 2021, σε μια προπόνηση πριν από την αναμέτρηση με την West Ham, ο Γιόνι παθαίνει αυτό που χτυπούσε ξύλο που όλοι απευχόταν νέο τραυματισμό, νέα ρήξη χιαστού στο ίδιο γόνατο. Και αυτή τη φορά μένει πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Βλέπετε ότι στο ένα στον πρώτο τερματισμό μου είναι 180 μέρε εκτό, τον δεύτερο είναι 307 μέρε εκτό, ουσιαστικά από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022. Είχε ένα διάστημα από τι 7 Αυγούστου 20 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, που είναι σχεδόν δύο χρόνια στα οποία ήταν ανενεργό. Είναι η στιγμή που ενώ είχε πάρει ανωδική πορεία η καριέρα του και τα πήγαινε εξαιρετικά στα αριστερά, επιστρέφει στην Γουλς και ψάχνουν να δουν τρόπο να τον αξιοποιήσουν. Από εκείνη τη στιγμή και μετά λοιπόν, από τον Φεβρουάριο του 2022 μέχρι τώρα, ο Γιόνι έχει αγωνιστεί περισσότερο στα δεξιά ή τουλάχιστον ισόπως αν μπορώ να το πω έτσι, αριστερά και δεξιά. Είναι ένα ποδοσφαιστή που παίζει και με τα δύο πόδια. Είναι ένα ποδοσφαιστή ο οποίο βρισκόταν σω στο πικ τη καριέρα, στο εκείνο το διάστημα στο οποίο αγωνιζόταν με τη Γούλτ, η οποία είχε φτάσει και η Ευρώπη, και πλέον ψάχνει να κάνει αυτό που λέμε το, το restart. Δεν το έχει καταφέρει μέχρι τώρα, γιατί και στη Γούλτ τα πράγματα δεν ήταν τα καλύτερα για εκείνον. Από τη στιγμή που η Γούλτ ουσιαστικά είχε προχωρήσει χωρί αυτόν, είχε μάθει να ζει χωρί αυτόν, είχε μπει στο τρυπάκι να ζει χωρί αυτόν. Και σίγουρα δεν ήταν όταν επέστρεψε αγωνιστικά στο επίπεδο που βρισκόταν. Εδώ και η καρτέλα με τα παιχνίδια του μισό λεπτάκι, αν μπορώ να τη μεγαλώσω λίγο για να μπορείτε να τη δείτε καλύτερα και να τη βλέπω κι εγώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι τη σεζόν 18-19 έχει κάνει 33 παιχνίδια πρωταθλήματο με ένα γκολ και δύο σύστ. Τη σεζόν 19-20 κάνει 35 παιχνίδια πρωταθλήματο. Έχει γεμάτη σεζόν μέχρι τον τραυματισμό του και στο Europa League που έπαιζε είχε 6 συμμετοχέ με μία assist. Έρχεται λοιπόν η σεζόν 2020-21 στην οποία έχει μόλις 7 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα και μία στο, στο κύπελο. Τη σεζόν 2021-2022 παίρνει 13 συμμετοχές και έχει δύο γκολ. Αρχίζει να έχει ε, ένεργο ρόλο. Τη σεζόν 2022-2023 κάνει 18 εμφανίσεις. Δηλαδή από τις 33 και 35 επιστρέφει σε ένα καλό επίπεδο και αριθμό συμμετοχών 13 στη μία σεζόν 18 την, την δεύτερη και έρχεται και η σεζόν 23-24 στην οποία ουσιαστικά έχει καταλάβει πως το μέλλον του στη Γούλς ε, είναι προς την πόρτα της εξόδου και έρχεται και εκείνο το περιστατικό το οποίο σας περιέγραψα τον Δεκέμβριο όταν και δέχτηκε ένα σκληρό τάκλιν σε, από συμπέκτη του στην, στην προπόνηση δεν ξέρω αν είχε να κάνει ότι τη χτύπησε εκείνη την ώρα ή ότι αν φοβήθηκε ότι έγινε στο πόδι του το οποίο ήταν το χίλιο ταλαιπωρημένο, αλλά η αντίδρασή του είναι κάκιστη. Σηκώνεται, ρίχνει αγωνιά στον αντίπαλο, πηγαίνει ένα από του προπονητέ, από το προπονητικό team να τον σταματήσει, τον φτύνει. Του δείχνουν την άγουσα για τα αποδετήρια, όπω λέμε, να φύγει από την προπόνηση. Σπάει ότι βρίσκει μπροστά του, μεταξύ άλλων και μια τηλεόραση, και η Γούλτ βέβαια αποφασίζει να τον αφήσει εκτό ομάδα και να τον βάλει να προπονείται μόνο του οι μερικέ φορέ και με την ομάδα κάτω των 23 ετών. Εκείνη που έσπασε το γυαλί, και αυτή είναι η στιγμή που ο Γιώργη αρχίζει και ψάχνει το τι θα κάνει στην, στην καριέρα του. Το συμβόλαιο του λήγει το 2025, αλλά οι τελευταίε πληροφορίε λένε ότι έχει μπει σε διαδικασία να το λύσει. Και εκεί έρχεται το Πάουκ να το προτείνει ένα συμβόλαιο και να προσπαθήσει να τον κάνει δικό του ε, στον ΠΑΟΚ θεωρούν ότι αυτός ο ποδοσιαστής μπορεί στον ΠΑΟΚ να αναγεννηθεί, μπορεί να του δοθεί ο χώρος, ο χρόνος και ένα πρωτάθλημα εντελώς διαφορετικής φύση από το αγγλικό φυσικά α, για να μπορέσει να ανεβάσει α, επίπεδο από αυτό το οποίο βρίσκεται τελευταία και να ανέβει στα δικά του στάνταρ <coughs> στα οποία μπορεί να α, πιάσει και τον θέλουν για το δεξιάκρο της ε, άμυνας. Εδώ ανοίγω την, την παρένθεση γιατί λέτε πολύ πώς γίνεται ένα παίχτη που έχει κάνει κυρίως καριέρα στα αριστερά να τον θέλουν για τα δεξιά. Προφανώς και θεωρούν ότι μπορεί να παίξει και κάτι δεύτερο. Προφανώς και όταν πλησιάζει ένα ποδοσφαιριστή και του λέει: Έχω ένα πλάνο για σένα, θέλω να σου δώσω αυτά τα λεφτά να δει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να κάνουμε αυτό. Είμαστε το ΠΑΟΚ, έχουμε αυτέ τι εγκαταστάσει. Έχουμε αυτού του στόχου. Παίζουμε στην Ευρώπη. Πριν από δύο χρόνια πήγαμε στου 8 του conference, τώρα είμαστε ξανά στου 16. Στοχεύουμε να πάμε σε μια καλύτερη διοργάνωση, αλλά είμαστε ομάδα που παίζει η Ευρώπη και όλα αυτά. Δεν του λένε μόνο αυτό. Του λένε και το, και το αγωνιστικό κομμάτι. Τι? Θέλουμε να έρθει εδώ. Αυτό είναι το ρόστερμα, το προπονητή εκεί σε ευρωορίζει. Αν θέλει να κάνει ένα Skype με τον προπονητή, να μιλήσετε για να δει το τι ακριβώ σκέφτεται για σένα, το πώ καταλήξαμε σε και όλα αυτά. Δεν, δεν πάει να τον πάρει με μόνη ταμπέλα τα λεφτά και ξαφνικά να του πει εντάξει υπόγραψε εδώ Α, ωραία. αφού έβαλε την υπόγραψη να σου πω τι τα -τα! σε <σχεδιά> θέλουμε για δεξιμπακ δεν γίνονται αυτά δηλαδή θέλω να καταλήξω ότι ο Πάοκ έχει σκεφτεί <σχεδιά> τι ακριβώς θέλει και περιμένει από τον Γιόνι, του το έχει εξηγήσει και αν ο Γιόνι είναι θετικός ή αρνητικός, θα το ξέρουμε και με βάση αυτό. Δεν θα είναι μόνο για τα λεφτά, ξέρω εγώ για οτιδήποτε. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ο Γιάννη έχει δείξει η καριέρα του. Μπορεί να παίξει και με τα δύο πόδια. Το έχει αυτό. Ούτω ή άλλω δηλαδή έχει παίξει και αριστερά και δεξιά στην, στην καριέρα του. Ναι, ο Λιβέρκα ήταν νούμερο ότι από 300 παιχνιδιά μόνο τα 60 έχει παίξει δεξιά και όλα αυτά. Πολύ ωραία. Με τα έχουν βρει στον ΠΑΟΚ. Τα ξέρουν. Τα συζητήσαν μεταξύ του. Τα συζητήσαν και με τον ποδοσφαιριστή, να δούμε αν θα γίνει αυτή η μεταγραφή και συνέχεια λέμε και τα υπόλοιπα. Μια και είπατε τα υπόλοιπα, πάμε σε λίγο να δούμε τα υπόλοιπα, αφού περάσουμε στους υποστηρικτές του Pack Ο Auto Expert Γιάννης Ζαχαρνάς, εισαγωγές, πωλήσεις, παραγγελίες αυτοκινήτων, Ιωάννης Αλουχίδη 2. 2310 024 739. ζητηστε το αυτοκίνητο που θέλετε και ο Auto Expert Γιάννη Ζαχανάς θα σας το φέρει. Ισπο Τριανδρία, Γρηγορού Λεμπράκη 94. 24 στο 24 ώρο, 7 μέρε την εβδομάδα ανοιχτό. Gaming εμπειρία σε υπολογιστέ και PlayStation 5. Οθόνε για τη μετάδοση όλων των αγώνων. Κροκόδηλο, η μπειραρία σήμα κατά τη τη Τούμπα. Βοσπόρου 1. Πάρα πολλέ ετικέτε μπύρα και φιλικό περιβάλλον. Φανοπύρο Προέκτες προεκτάσει Μακριγιάννη στον Εύωσμο. Δωρεάν μεταφορά και έλεγχο του οχήματο στο συνεργείο. Τηλέφωνο 2310 681 111. Πρατήριγων Καυσίμων Γιώργο Γαβριελίδη στην Πραξαγόρα 5 στην Τούμπα. Προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο με χαμηλωμένη τιμή στην 98 Ραμόληφθη, πλήσιμο του αυτοκινήτου, σνακ και καφέ εντό του καταστήματο. Το νέο καφενείο με δύο εστιατόρια, δύο γένους 39 και γρηγορό λεμπράκι 205. Εξαιρετικό περιβάλλον προ τιμέ. Το ρου στην πράξη αγόρα 22. All day, καφέ, μπραντ, ποτό. Peak Athletics με δύο καταστήματα στον Εύωσμο, Καρολίδη Δημητρίου 119, Καρολίδη Δημητρίου 123. Όλα τα είδη που αφορούν τον αθλητισμό και στο peakathletics.gr. Τηλεφωνική ή ηλεκτρονική παραγγελία με την χρήση της λέξης Pack Today έχετε 10% έκπτωση και επιπλέον 5% έκπτωση στα εκπτωτικά είδη. Το στέκι της παρέας. Παρέσθηκε κατάσταση για μπύρα, ποτό, μεζέ, με ψάρι και κρέας. Τη 52 στην τούμπα. Bolt, εξαιρετική ποιότητα καφέ, take away 2310 940 065. Μπότσαρ 135 μαζί με τον καφέ Φρέσκα κουρασάν Κρία σάντουιτς Ή παύλασοφός.gr Το κατάστημα που έχει τα πάντα για τον καφέ Μεταφορικά με 1 ευρώ Μέσω του Box Now Και 20% έκπτωση Προσφορά από το Pack Today Με τη χρήση της λέξης Today Στην ηλεκτρονική σας παραγγελία Περιορέξεως στην Κωνσταντινοπόλεως 8 στο Νεορίσιο. 72 72-045 για τις τηλεφωνικές σας παραγγελίες. Κρέατα, σούβλας, σχάρας και ό,τι άλλο επιθυμείτε θα το βρείτε στο Περιορέξεως. Άλτο το λογιστικό γραφείο του Νικόλα Πολατίδη. 6947 93 93 51. Συμβουλές και συνεργασία και σε ατομικό και σε εταιρικό επίπεδο. Μπονατσέρο, με τρία καταστήματα. Ελευθερή Βορειοανατολή 94 στην Νεάπολη, Μπότσαρη 48 και αδελφών και στην δικιά μα, την με Μεγιτονιά, Μικρά Ασία 11 στην Κατοτούμπα. Εξαιρετικέ τιμέ σε ανδρικά και γυναικεία ρούχα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, τι υπόλοιπε καρτέλε που έχω ετοιμάσει όσον αφορά την σεζόν 2022-23 και κάποια νούμερα του. Λοιπόν, 58 επαφέ με την μπάλα, μία μεγάλη φάση Δημιούργησε 0,3 κοιπάσεις Ανα παιχνίδι Not great, not terrible Για τον χρόνο στον οποίο ε, είχε ε, συμμετοχή. Ε, αυτό που κρατάω Είναι την ισορροπία του Όσον αφορά Της τις, ε, τις πάσας του Στον στο χώρο ε, Το πως κατανήμων Δηλαδή αυτή η ισορροπία Ανάμεσα σε πάσες πάνω Και κάτω από την ε, μεσαία γραμμή Δείχνει και τον τρόπο παιχνιδιού του Δηλαδή το να, είναι ένα μπακ το οποίο είχε 16,4 πάσες κάτω από τη γραμμή και 16,2 πάσες μέσω όρο πάνω από τη γραμμή. Αυτό είναι ο ορισμός του, του μπακ το οποίο ανεβοκατεβαίνει. Ούτε πάρα πολλέ προς την πάνω από τη μεσαία γραμμή που λες ότι όπα ξεχνιέται η ομάδα ότι είναι τόσο καλή που τόσο πολύ παίζει ούτε και κάτω δηλαδή δεν ανεβαίνει έχει αυτή την, την ισορροπία και έχει αυτό το 84% μέσο όρο σε εύσοκε πάσει, το 87% κάτω την μέσα γραμμή, 78% πάνω από τη μέσα γραμμή. Έχει αυτό το 66% στι μακρινέ μεταβιβάσει, το οποίο είναι θετικό, απλά είναι μικρό το δείγμα, δηλαδή έχει μόνο μια μισή πάσα εύστοχη. Τέτοια μακρινή, ανά αν, είναι 90 λεπτό, όπω μετριέται. Στι σέντρε έχει κάνει πολύ λίγε, δηλαδή 0,2 στο παιχνίδι, σημαίνει ότι είναι μία ανά πέντε παιχνίδια. Ναι και έχει αυτό το 22%. Το οποίο θεωρητικά είναι καλό, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Το 22% θα το έλεγα θετικό αν είχε μια όρο 4. Οκ, okay, θα έλεγα ναι, γιατί είναι και, Άρα σημαίνει ότι παίζει πολύ, ότι παίζει η ομάδα από την πλευρά του, κάνει πράγματα. Συμμετέχει. Εδώ τώρα με έχω μεγαλώσει την οθόνη νωρίτερα, κάτσε να το βάλω και, γιατί κρύβεται και το, το, το ο υποστηρικτή μα τεράστιο. <laughs> λοιπόν, ε, σε τρίπλε έχει σχεδόν μία το παιχνίδι, μία 90 λεπτό, 47%. Στι μονομαχίε έχει 52% σύνολο και ειδικά στι επίγειε μονομαχίε έχει 53%, 3,7%. Για να εξηγήσω λίγο, μονομαχία είναι οποιαδήποτε μάχη δίνει είτε για να πάρει την μπάλα από αντίπαλο, είτε για να την κρατήσει όταν σε πιέζει αντίπαλο. Έχει 9,8%. Ε, απόλυς κατοχής είτε από λάθος είτε από πάσα είτε οτιδήποτε ε, από φάουλ κερδίζει ένα το παιχνίδι κάνει περίπου ένα μιλάμε για τα στατιστικά του την τελευταία του πιο γεμάτη χρονιά την 22-23 για να μπορούμε να τον δούμε λίγο να καταλάβουμε σε τι, όχι σε τι ακριβώς επίπεδο βρίσκεται γιατί η περσινή του σεζόν ήτανε, είχε λίγες συμμετοχές και καλώς έχουμε των πραγμάτων αν καταφέρει ο Πάκου και τον πάρει, αυτέ οι μουσικέ θα τι κάνει μέσα σε μισή σεζόν. Θα του δοθεί αυτό ο, ο, χρόνος. χρόνο. Πάμε και σε τελευταία κατέλα που είναι καθαρά από το Football Manager. Και ο λόγο που τη βάζω είναι όχι για να θυμηθώ εγώ το, το αγαπημένο μου παιχνίδι, αλλά για να σα δείξω λίγο την καταγραφή των χαρακτηριστικών του και την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του από τους σκάτου του Football Manager που εδώ δείχνουν ακριβώ το πόσο ισορροπημένος ποδοσφαιριστή είναι στην θέση που παίζει. Εάν ήταν ένα μπακ το οποίο αυτό που λέμε ξεχνιέται, θα είχε πάρα πολύ, θα είχε, θα είχε διαφορά προ τα πάνω τα crossing, dribbling, uh, technique και passing σε σχέση με τα marking και το tackling. Εάν ήταν ένα παίκτη ο οποίο είναι καλύτερο στα ανθαρτικά του καθήκοντα και δεν πολύ ανεβαίνει, θα, ήταν, θα υπήρχε διαφορά. Εδώ βλέπουμε ότι η αξιολόγηση ήταν ανάμεσα στο 12 και στο 14 και στι 6 κατηγορίε. Έχει στο crossing 13, στο dribbling 13, στο marking 14, είναι δηλαδή θεωρητικά έτσι, καλύτερος στο να μαρκάρει από το να τριπλάρει, να βγάζει ε, σέντρες. Έχει 13 passing, έχει 14 tackling και έχει 12 στην τεχνική. Είναι ένα παίκτη ο οποίος έχει καλύτερη αξιολόγηση στα ανασταλτικά του καθήκοντα, ελάχιστα όμω από ό,τι στα, στα, δημιουργικά. Η εξέλιξη βέβαια τη καρτέλα του ίσω έχει να κάνει και με τον τραυματισμό του, γιατί παλιότερα ήταν λίγο ανεβασμένα τα, τα νούμερα του, ώστε να βάλω τη δημιουργία γιατί ήταν δημιουργικό, ήταν μέλο τη Wolf, η οποία κατάφερε να κάνει την καλύτερη τη πορεία στην ε, Premier League και να πάει και στην Ευρώπη μέχρι εκείνο το για εκείνον καταραμένο παιχνίδι Ολυμπιακό που έπαθε τον πρώτο ε, Χιαστό επέστρεψε και μετά από δύο μήνες ουσιαστικά υποτροπή σε προπόνηση. Ε, στα mental του ξεχωρίζω πάρα πολύ το ότι έχει Composture 13, Concentration 16, Decision 14 και Determination 14. Είναι αριθμοί που δείχνουν το πόσο focus είναι στο παιχνίδι του, το πόσο δεν επηρεάζεται από το περιβάλλον, από, από οτιδήποτε και το πόσο συγκεντρωμένο Πώ συγκεντρωμένα παίζει. Τα teamwork και τα work rate τα έχω βάλει σε κουτάκι γιατί ξέρω ότι πολλοί που παίζετε φωτορμάζα τα προσέχετε, τα αγαπάτε και τα γουστάρετε να είναι αυξημένα σε έναν παίχτη. Και εδώ ο Γιώργη έχει 15 teamwork και 16 work rate. Το work rate είναι η δουλειά που κάνει μέσα στο παιχνίδι και συνέπεια που έχει. Το teamwork είναι το πόσο ε, συμμετοχικό είναι. Και αυτά είναι καλό, αυτά τα δύο νούμερα είναι καλό να γίνονται και να είναι τέτοια, να το ξέρετε ε, μα αρέσει να τα κρίνουμε. Όσον αφορά τα physical, νομίζω αυτά θα πρέπει και να τα αποδείξει στο, στο γήπεδο. Είναι αξιολογημένα, αλλά όπω καταλαβαίνω, όταν ένα παίκτη περνάει τέτοιου τραυματισμού και μένει εκτό, δεν μπορεί να τα ανεβοκατεβάσει στο φιλμ Δεν γίνεται δηλαδή να υπάρχουν τόσο μεγάλε. Αλλά το natural fitness 15 που δείχνει ότι ένα ποδοσφαιριστή που είναι όταν είναι καλά είναι. σταθερός, σταθερό, το pace του στο 12, το stamina στο 14, το acceleration στο 12, το agility το 14 είναι αξιολογήσει οι οποίε είναι τίμιε και πολύ καλέ να τι δείξει κιόλα. Προσπάθησα α, μέσα από, από καρτέλε και μέσα από γεγονότα να, να στήσουμε ένα φάκελο του, του γιονιού του. Να καταλάβουμε τι καπνό να καταλάβουμε τι είδο πάουκ και τι θεωρεί ότι μπορεί να του δώσει. Κλείνοντα να πω ότι ο για τον ποδοσφαιριστή υπάρχουν δημοσιεύματα ότι το θέλει η Θέλτα. Είναι κινημένο στο Βίγκο, μεγαλωμένο στο Βίγκο, στην Θέλτα ξεκίνησε την καριέρα του. Από εκεί το 2018 έκανε μια περίεργη μεταγραφή και το λέω γιατί τον πήρε η Ατλέτικο, αλλά μέσα τον δάνεισε στη Γούλφ. Και μετά από ένα χρόνο η Γούλφ τον απέκτησε. Με αποτέλεσμα να μην έχει παίξει τον Ατλέτικο, αλλά να έχει κάνει 200-220 παιχνίδια στην Θέλτα και άλλα 135 στην Σίγουλ. Και φαίνεται το τελευταίο διάστημα τον έχει πλησιάσει η Θέλτα σε μια προσπάθεια να τον ρίξει στο συνέστημα για να επιστρέψει και να την βοηθήσει στην παραμονή. Η Θέλτα είναι μια ομάδα που ζορίζεται πάρα πολύ. Μετά από 20 αγώνε, βρίσκεται στην επικίνδυνη ζώνη, όπω μα αρέσει να λέμε δημοσιογραφικά. Και ουσιαστικά πάει να τον χτυπήσει λίγο στο συνέστημα. Έλα εδώ να, να μα σώσει, να μα βοηθήσει. Σε δικό μα παιδί, είσαι εδώ και τέτοια. Εάν ισχύει αυτό, ο Γιόνι έχει μία το συνέστημα γιατί θέλει τα ξένα πρωτάθλημα υψηλών προδιαγραφών και μία την, την Ελλάδα που δεν είναι ο πλέον προορισμός αλλά οικονομικά σίγουρα θα είναι καλός και υπάρχει και προοπτική της, ε, της Ευρώπης. Θεωρητικά δηλαδή εκεί βρίσκεται ο, Γιώνη Γιόνι όσον αφορά το τι σκέφτεται να κάνει εφόσον ε, αποφασίσει όχι απόφαση να αποφασίσει συγγνώμη εφόσον λύσει το συμβόλαιό του με τη Γουλ καθώ βρίσκεται σε συζητήσει γι' αυτό. Είναι μια περίπτωση που είναι στο, ε, στο νούμερο 1 για τον, ε, τον Πάοκ. Ε, από τη στιγμή που μπαίνουμε στο τελευταίο δεκαέμβριο του Ιανουαρίου, ο Πάοκ έχει αποφασίσει ότι θα το πάει μέχρι τέλου και θα τον περιμένει. Σίγουρα θα υπάρχει κάποιο plan B, αλλά όσο περνάνε οι μέρες δεν θα είναι εύκολο. Θα τα, τα δούμε όλα αυτά. Πάντω το σίγουρο είναι ότι ο Γιώργο Ότο είναι ο νούμερο ένα στόχο για το ΠΑΟΚ για το δεξιακό τη άμυνα. Το ΠΑΟΚ Day με ένα ΠΑΟΚ Day Special Edition σα τον παρουσίασε. Ένα like στο βίντεο αν σα άρεσε. Ένα σχόλιο για το βίντεο ή για οτιδήποτε θέλετε για μα. Εγγραφή στο κανάλι, καμπανάκι για να σα έχω ειδοποιήσει για τα βίντεο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλου εσά που έχετε στείλει super chat, που έχετε στείλει donate στο so PayPal, που έχετε γίνει συνδρομητές και μας βοηθάτε να συνεχίζουμε τη δουλειά μας με την όρεξη που έχουμε να καταφέρουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα για σας και η αλληλεπίδρυσή μας να μεγαλώνει. Ευχαριστούμε βέβαια και τους υποστηρικτές αλλά και όλους σας που στηρίζετε τους υποστηρικτές και ήρθε η ώρα για το άντε να δούμε.